Μιχελάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Απολαμβάνουμε εδώ τη βροχή. Έχει βροχή. Πού μένετε εσείς, πού είσαστε? Εδώ στην Επισκοπή είμαι, εδώ χιονίζει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ρίχνει κοντά χιονάκι που λέμε. Ναι. Δεν το έχει στρώσει όμως ακόμα, ε? Όχι, δεν νομίζω. Ναι, και από τα κεράσια μου. Μας είπαν πριν από λίγο ότι εδώ και μία μισή ώρα χιονίζει κανονικά και φαίνεται ότι το στρώνει. Γι' αυτό και έκανα τις παρατηρήσεις πριν από λίγο, λέγοντας ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οφέλει και πλεονεκτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέσο σταθερής τροχιάς. Κάτι που παλιά ακουγόταν γραφικό, σήμερα αποκτά και μια άλλη δυναμική, κύριε Μιχελάκη. Για δώστε μας λίγο το δικό σας το πλαίσιο. Έβλεπα και εκείνη την ανακοίνωση την οποία είχατε εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες για άλλη μια φορά, σαν Παγκρήτη Ανοιχτή Επιτροπή για την Εγκατάσταση Μέσων Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το αφήσαμε στην άκρη, το κυνηγάμε που λέμε, το παλεύουμε. Θεωρούμε, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι πολύ επίκαιρο και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που βλέπουμε πως βρέχει, χιονίζει κλπ. Καταστά ακόμα πιο επίκαιρο να γίνει αυτή η σύνδεση, να μπορούν να υπάρξουν μέσα σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Είναι ένα θέμα που είναι όσο ποτέ άλλοτε πιο επίκαιρο. Έχει οριμάσει πλέον, δηλαδή δεν είναι κάτι που ξενίζει, όπως είπατε κι εσείς. Εμείς ως Επιτροπή καθημερινά το συζητάμε και αυτή τη στιγμή θέλουμε και τα Δημοτικά Συμβούλια όλης της Κρήτης, κυρίως των μεγάλων πόλεων, να πάρουν μια απόφαση. Βεβαίως και η περιφέρεια, και επιδιώκουμε τις επόμενες μέρες να βρούμε κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον Πρωθυπουργό και να τους θέσουμε το θέμα, ούτως ώστε και προεκλογικά να έχουμε κάποιες δεσμεύσεις, κάτι που να αρχίσει να γίνει. Αυτό που εμείς κυρίως ζητάμε είναι όχι αύριο το πρωί ξεκινάτε να κάνετε τρένο, που θα ήταν ευχάριστο εν πάση περιπτώσει, αλλά το έστω ξεκινήσετε με μια μελέτη. Δέστε τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, όταν λέμε μέσα σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, δεν εννοούμε τέτοια καλά μόνο ένα τραμ ή μόνο ένα τρένο ή ένα προεστιακό ή ένα υπέργειο, ό,τι να είναι. Θέλουμε γενικώς να συνδέσουμε την Κρήτη με μέσα σταθερής τροχιάς, όποια μορφή μπορεί να πάρει κατά τόπους, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως και οι ντόπιοι κάτοικοι και βεβαίως οι επισκέπτες που αναμένονται σιγά σιγά να έρθουν. Βεβαίως, στην πρώτη φάση μένει το Καστέλι, γιατί εκείνο είναι που θα τραβήξει το μεγάλο φορτίο. Εκεί θα έρχονται οι άνθρωποι, έτσι όπως τουλάχιστον λένε κατά καιρούς και γράφονται, ότι θα έχουμε 15 εκατομμύρια τουρίστες, 12, 18 τα ανεβάζει κάποιος άλλος κλπ. Αυτός ο κόσμος πρέπει να μεταφερθεί τουλάχιστον προς το Ηράκλειο και τις άλλες πόλεις σαφώς. Το πιο ασφαλές μέσο και το πιο γρήγορο μέσο είναι και το πιο οικολογικό μέσο είναι το μέσα σταθερής τροχιάς. Και όπως λέτε, οι χαμένες δεκαετίες για το ΒΟΑΚ ας λειτουργήσουν ως αντιπαράδειγμα. Έτσι. Και να το εξηγήσουμε, γιατί πολλά ακούγονται και καμιά φορά μπερδεύονται. Άλλο είναι ο ΒΟΑΚ και άλλο είναι η σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς. Εξάλλου ο ΒΟΑΚ μάλλον τελειώνει με αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Έχουν εγκριθεί τα κονδύλια, έχουν βρεθεί τα χρήματα, δεν εμπαδίζει το ένα το άλλο. Ας αρχίσουμε να συζητάμε, να μελετούμε το τρένο τέλος πάντων στην Κρήτη, και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με το βόρειο οδικό άξονα. Άσε που χρειαζόμαστε και άλλους οδικούς άξονες, όχι μόνο το βόρειο. Αλλά αυτό που θα φέρει περισσότερα αποτελέσματα και πιο γρήγορα να λύσει τα προβλήματα είναι ασφαλώς το μέσο σταθερής τροχιάς. Ούτως ή άλλως είναι ενδεικτικά τα παραδείγματα τα οποία αναφέρατε, το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς γίνεται η κίνηση, η μετακίνηση. Εδώ πάμε και πολύ περισσότερο στα ωφέλη, και νομίζω ότι όλα αυτά, γιατί όχι και να μην τα συζητήσουμε, διότι ό,τι είναι να γίνει και να μας πάει μπροστά, νομίζω για καλό είναι. Ναι. Είναι ξεπερασμένα πλέον. Δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν, όπως είπατε και στην αρχή, ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου το δέχεται πολύ θετικά το πράγμα, έχει καμία αντίρρηση. Είναι γιατί καταλαβαίνει τη διαφορά, και μόνο να πάει στην Αθήνα, με το που κατεβαίνει, ας πούμε, από το αεροπλάνο, κατευθύνεται γρήγορα προς το μετρό. Κατεβαίνοντας από το βαπόρι, πάει κατευθείαν προς το μετρό και στο ηλεκτρικό.
έχει συνηθίσει αυτό και έχει δεχτεί ότι έτσι μετακινούμαστε ασφαλώς. Και βεβαίως όταν πάει σε μια άλλη χώρα, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, πάντου όπου πάει, πάει το τρένο πάει. Πάντα. Καθημένα στο αεροδρόμιο πάει με το τρένο. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλο αεροδρόμιο που να μην συνδέεται άμεσα με τρένο. Φανταστείτε ότι στο Μόναχο, μου έλεγε προχθές ο γιος μου ήταν εκεί, για να πάει να πάρει τις βαλίτσες, τους βάλανε σε μετρό και πήγαινε. Μετρό πάνε να πάρουν τις βαλίτσες. Μάλιστα. Λοιπόν, ζητούμενο για εσάς είναι να περάσει και να υπάρξει μια θετική έκφραση γνώμης, θετικό ψήφισμα από τα δημοτικά συμβούλια τουλάχιστον, όπως είπατε, των μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου να τεθεί το θέμα αυτό. Σήμερα θα τεθεί. Φαντάζομαι εκεί θα είστε, οπότε πράγματα θα υποθούν. Όπως επίσης λέτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο ζητάτε και η επιδίωξή σας είναι να συναντηθείτε και με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και με τον Πρωθυπουργό για να συζητηθεί, να μπουν οι πρώτες βάσεις συζήτησης πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα, έτσι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιες εταιρείες. Γαλλική εταιρεία και άλλες εταιρείες, τέλος πάντων, τους ενδιαφέρει το θέμα. Καλά, δεν είναι δηλαδή ότι μόνο εμείς το λέμε. Υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται πραγματικά, που κινούνται στον χώρο του σιδηροδρόμου, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και τα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής όλα αυτά πολύ πολύ προσεκτικά. Κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μιχελάκη.